Εφές εναντίον Μπάγερν, με τη γερμανική ομάδα να έχει σίγουρα ένα κίνητρο, διότι άπαντες θέλουν να αποφύγουν την 8η θέση και την Μπαρτσελόνα, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν αυτή της Δευτέρας και ο τρόπος που χάθηκε για τη γερμανική ομάδα το παιχνίδι με τη Φενέρ, 27-14 επιμέρους σκορ τέταρτης περίοδου, σίγουρα πονάει, ειδικά όταν η ομάδα του Τρινκέρι σταθερά το τελευταίο διάστημα έχει απουσίες, έχει να παίξει πλήρης πάρα πολύ καιρό και δευτερευόντως όταν το να συζητάμε ότι θα απειλήσει την ΕΦΕΣ μέσα στην έδρα της είναι σίγουρα ένα εμπόδιο αρκετά υψηλό. Πρέπει να παίξεις στο ρυθμό της, θα πω μονάχα αυτό ενδεικτικά. Την κερδίζει κανείς την ΕΦΕΣ το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι το ίδιο σκληρή, δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική. Αλλά η Μονακό της έβαλε 102 και η Μπασκόνια 87. Είναι πολύ δύσκολο με την ταυτότητα, με τη λογική που έχει μέσα στο παρκέ η Μπάγερν να φτάσει τόσο ψηλά, ειδικά όταν ξαναλέμε υπάρχουν ερωτήματα. Υπό μία είναι λοιπόν αυτό το οποίο είναι καθαρό, είναι μια ματιά με βάση τους πρωταγωνιστές. Ρούμπιτ από την πλευρά της Μπάγερν, δαγκωτό. 4 στα 5 παιχνίδια διψήφιος σε πόντους, 4 στα 5 παιχνίδια διψήφιος και στο πυρ εγγύηση.